Διάτυπο και ψυχολογικό πόλεμο από την πλευρά της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, την οποία σβήνει από το χάρτη, έκανε λόγο ο καθηγητής γεωπολιτικής στη Σχολή Ευελπίδων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωνσταντίνος Γρίβας, μιλώντας στις αντιθέσεις και το Γιώργο Σαχίνη. Με φόντο τις εξελίξεις και τη συμφωνία της Λιβύης, τους νέους χάρτες που δείχνει η Τουρκία και την αναφορά σε Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, γείτονα χώρα, σύμφωνα με τον κύριο Γρίβα, επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα, ξεκινώντας πλέον ανοιχτά να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ήδη σε μια κατάσταση άτυπου πολέμου με την Τουρκία. Είναι ένα είδος προετοιμασίας. Είναι ψυχολογικός πόλεμος σε στρατηγικό επίπεδο που αποσκοπεί να προετοιμάσει το έδαφος για να έρθει μετά μια πιο συντονισμένη πορεία ενεργειών από πλευράς Τουρκίας που πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα περιλαμβάνει, εάν δεν κάνει κάτι η Ελλάδα για το αναχαιτήσει, θα περιλαμβάνει και έμπρακτη πλέον αμφισβήτηση θεμελιωδών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα να διεκδικεί τίποτα από αυτά που διεκδικεί. Ακριβώς όμως, γιατί το διεθνές δίκαιο βρίσκεται σε τόσο ξεκάθαρη αντίφαση με αυτές τις ακραίες, τις αυτοκρατορικές βλέψεις, οφείλει εντός εισαγωγικών να γίνει πολύ ακραία επιθετική, να γίνει μαξιμαλιστικά επιθετική, ώστε να φέρει την Ελλάδα σε μια θέση, αξιοποιώντας βέβαια και ένα κλίμα έτσι. Θα το έλεγα μάλλον λίγο συμβιβαστικό εν Ελλάδη, που κάποια στιγμή να πει παιδιά, εντάξει, δεν σας εξαφανίσω ολοκληρωτικά, αλλά θα σας εξαφανίσω κατά 70, 60, 50, 40, 90%, να συμβιβαστούμε δηλαδή στο πόσο θα σε σκοτώσω. Ο κύριος Γρίβας εξήγησε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να παραμείνει εγκλωβισμένη σε μια στρατηγική βοήθεια από μεγάλες δυνάμεις, εξηγώντας ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ως γεωπολιτικό φάντασμα, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που κρατούν ισορροπίες αποδεχόμενες στο ρόλο της Τουρκίας ως εν μέρη το ποτηρητή του στην περιοχή, δεν αφήνουν περιθώρια για εφησυχασμό. Όπως παλιά περίμενες τους Ρώσους να κάνουν αυτή τη δουλειά, τώρα περιμένεις από το δυτικό παράγοντα. Περιμένεις ότι θα έρθει ο δυτικός παράγοντας, θα τιμωρήσει την απίθαρχη Τουρκία και θα ανταμείψει εσένα που έχεις επιλέξει να μην είσαι κακό παιδί, δηλαδή έχεις εξαφανίσει τον εαυτό σου. Αυτό δεν είναι υψηλή στρατηγική, δεν είναι στρατηγική, δεν είναι καν καρικατούρα στρατηγικής. Είναι ο εγκλωβισμός σε μια φαντασιακή πραγματικότητα, σε μια φαντασίωση. Είναι σαν να πιστεύεις, ξέρω εγώ, ότι ζεις στο Game of Thrones και να περιμένεις να έρθουν, δεν ξέρω, οι δράκοι. Εμέσως πλην σαφώς, και αυτό κάνει η Τουρκία σήμερα, είναι αμφισβητή την ελληνική κυριαρχία και επί του εδάφους και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Οπότε γι' αυτό φοβάμαι ότι θα πάμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις σε βάθος χρόνου, όχι πολύ χρόνου, λίγου χρόνου, εάν δεν φρενάρουμε την Τουρκία με αλλαγή πολιτικής, με αλλαγή πλεύσης, η οποία θα περιλαμβάνει ακριβώς αυτό που λέμε την κακοποιημένη λέξη αποτροπή. Τόσο ο κύριος Γρίβας, όσο και ο αποκαλούμενος πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ, Θοδωρός Καριώτης, εξήγησαν ότι τα βήματα στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι γοργά, με τον κύριο Καριώτη να δηλώνει ότι σε αυτή τη στιγμή και χωρίς καμία καθυστέρηση, η χώρα πρέπει να κηρύξει ΑΟΣ και οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να μην παραπονιόμαστε συνεχώς. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ανακηρύξει ελληνική ΑΟΣ με προεδρικό διάταγμα. Υπάρχουν ανακηρύξεις 139 κρατών στον πλανήτη μας. Κανένα κράτος δεν κήρυξε τον πόλεμο σε άλλο κράτος επειδή ανακήρυξε ΑΟΣ. Το δεύτερο είναι να κάνουμε οριοθέτηση με την Αίγυπτο, που δυστυχώς συνεχίζει να είναι δύσκολη, διότι η Αίγυπτος δεν θέλει να δώσει πλήρη επίρρεια στην στρογγύλη. Θα μπορούσαμε, οι Κύπροι όπως ξέρετε μας παρακαλούν από το 2004 να οριοθετήσουμε ΑΟΣ μαζί τους, αλλά σήμερα θεωρητικά θα έλεγα ότι είναι πιο επικίνδυνη η κατάσταση από κάποια άλλη φορά, γι' αυτό το θέμα της Αιγύπτου είναι αυτό που πρέπει να γίνει.